Θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη σημαντική επίσκεψη που είναι η πρώτη από εσάς, διότι θέλουμε να προβάλλουμε τη φυσική ιστορία και γενικά το περιβάλλον, το πολιτιστικό, το πολιτισμικό της Λέσβου, στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Το χειμώνα είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να προσελκύσουμε εκπαιδευτικούς ώστε μετά στις εκδρομές να φέρουν παιδιά. Και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να είναι η πρώτη επίσκεψη σχολείου από το Χαλάνδρη και από την Πεντέλη, και έχω να πάνε σε διάφορα σημεία της Λέσβου και είμαστε ευχαριστημένοι που επέτυχε το πείραμά μας. Πώς βλέπετε τη συνέχεια αυτού του πειράματος? Κάθε εβδομάδα θα έχουμε ένα σχολείο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και ελπίζουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τη Λέσβο και το Αιγαίο. Έχουμε έρθει εδώ μαζί με το δεύτερο Γενικό Λύκειο Χαλανδρίου με βάση περιβαλλοντικά προγράμματα να γνωρίσουν το περιβάλλον του νησιού. Θα έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να δούμε όλο το νησί στο Σίγρι, στο Μόλυβο, στο Πλωμάρι. Θα δούμε και τα ουζάκια σας, αν και τα ξέρουμε ήδη. Εγώ έχω προσφυγική καταγωγή. Είμαι από τα Φάρασα της Καπαδοκίας και από το Τζεσμέ. Η σύζυγος είναι από εδώ όμως. Έχει καταγωγή από τη Μυτιλίνη. Είχα καιρό να έρθω και ήρθαν και τα παιδιά, νομίζω ότι θα γυρίσουν εντυπωσιασμένα πίσω. Δηλαδή θα είμαστε εδώ μέχρι και τη Δευτέρα. Φεύγουμε τη Δευτέρα το απόγευμα. Είναι υπέροχο να έρθετε, όντως. Από την πρώτη μέρα το αγαπώ ήδη. Τι σου άρεσε περισσότερο? Τα πάντα όλα. Όσο είδαμε μουσεία και τέτοια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Όλα τα αξιοθέατα που γυρίσαμε. Εμείς στο πρόγραμμα ουσιαστικά είναι η μεταμνήμη της μικρασιατικής καταστροφής, οπότε ασχολούμαστε με αυτό. Θέλω το καλοκαίρι, όχι ότι είμαι με τη Λινιός, αλλά είναι πολύ ωραία. Πάμε Λέσβο! Πάμε!